δούλευα. Πρόσφατα απολύθηκα όμως. Δεν δουλεύω. Είμαι άνεργος. Όχι, δεν εργάζομαι. Όλοι είναι άνεργοι και αναγκάζονται να κάνουν δουλειές απλά και μόνο για να βγάζουν κάτι για το χατζηλίκι τους. Θα ήθελα κατά κάποιο τρόπο να μάθω τι είναι αυτό που ζητούν οι εργοδότες σήμερα. Θεωρώ ότι δεν έχω κάποια δουλειά γιατί δεν έχω προϋπηρεσία. Η αδερφή μου έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο και είναι 3 χρόνια άνεργη. Έχει στείλει πάνω από 40 βιογραφικά και ποτέ δεν έχει λάβει απάντηση. Προσέλαβαν κάποιον που είχε περισσότερη προϋπηρεσία από μένα και πανεπιστημιακές γνώσεις. Είναι πραγματικά μια ευκαιρία να αλλάξουμε την αντίληψη που υπάρχει στην έννοια της πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα. Εμείς θα βοηθήσουμε λοιπόν με την επιλογή των βιογραφικών, με την αρχική καθοδήγηση των ανθρώπων, ώστε αυτό να γίνει όσο πιο painless γίνεται για τον εργοδότη. Οι εταιρείες θα πάρουν όχι μόνο τα καλύτερα μυαλά, αλλά και τα μυαλά που θα μπορούν να εξελιχθούν και στον ιδανικό employee για τις εταιρείες. Όχι έναν υπάλληλο, αλλά έναν συνεργάτη εντός της εταιρείας, ο οποίος θα παράγει αξία για την ίδια. Μήπως αυτοί οι άνθρωποι είναι μια πρώτη μαγιά η οποία μπορεί να τους χρησιμοποιήσετε και αργότερα. Διαχειρίζεστε ανθρώπους κάθε μέρα, όλοι σας που τα ακούτε αυτό που λέμε σήμερα. Και νομίζω ότι με το να μπείτε μπροστά, να σηκωθείτε και να πείτε και εγώ θα υποστηρίξω αυτό με 1, 2, 3, 13 θέσεις εργασίας, θα κάνετε κάτι το οποίο αργότερα νομίζω θα σας τιμά. Γι' αυτό λοιπόν το πρόγραμμα εργάστηκαν 85 θελοντές, οι οποίοι δούλεψαν 5.000 ώρες, πράγμα ασύλληπτο, και είχαμε 18 συνεργάτες, με τους οποίους πλέον είμαστε σαν οικογένεια, δεν είναι απλά συνεργάτες, οι οποίοι προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους αξίας 250.000 ευρώ. Προσωπικά δεσμεύομαι ότι θα βοηθήσουμε πολύ το initiative αυτό. Και είμαι σίγουρη ότι τυχεροί αυτή τη φορά δεν θα είναι μόνο οι νέοι που θα μπουν στις επιχειρήσεις, αλλά κυρίως οι επιχειρήσεις που θα επενδύσουν σε αυτά τα άτομα. Συγχαρητήρια. Definitely what we can do, and I think we have an obligation to do, is especially when we sit in this leadership type of position, is to offer the possibility to the next generation to change this country. Οι νέοι είναι το μυαλό και η καρδιά. Με τις δεξιότητες, τις ικανότητές τους, το ταλέντο τους, τον ενθουσιασμό τους, αλλά και την κρίση τους, που συχνά δεν την αναφέρουμε. Και είναι καθήκον μας όχι να τους καθοδηγήσουμε, αλλά να τους παρακινήσουμε να πιστέψουν στον εαυτό τους για να κάνουν αυτήν την αλλαγή. Από την πλευρά μας, στην Αθηναϊκή, θα υποστηρίξουμε αυτό και προσωπικά είμαι δεσμευμένος. Πρακτικά είναι εύκολο να το προχωρήσουμε αυτό. Αν ο καθένας από εμάς αναλάβει να πείσει τον επόμενο μήνα ή δύο με τρεις εταιρείες από όλους τους γνωστούς μας, πολύ σύντομα θα έχουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο που θα είμαστε πολύ περήφανοι να το λέμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας.